Δεν είχαμε καμία ψευδέστηση για τη βαρβαρότητα της Χαμάς. Ξέραμε το παρελθόν της, ξέραμε το ιστορικό της και ξέραμε ήδη τα εγκλήματα που είχε κάνει. Απλώς τώρα οι έρευνες αποδεικνύουν ότι στις 7 Οκτωβρίου έκαναν από τα χειρότερα που είχαν διαπράξει ποτέ, διότι πολύ απλά ήθελαν να το κάνουν, ήταν ένας τρόπος να επηρεάσουν τους Ισραηλινούς, δεν ήθελαν απλώς να κάνουν μια εισβολή και να αρπάξουν μερικά άτομα. Όχι, ήθελαν να βιάσουν, και τώρα το ξέρουμε, και άντρες και γυναίκες, ήθελαν να τους βασανίσουν, ήθελαν να τους σκοτώσουν, να τους ακροτηριάσουν, ουσιαστικά να εξευτελίσουν ακόμα και το θάνατό τους. Όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις αντιδράσεις από τους ανθρώπους που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη Χαμάς με κάθε τρόπο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο έγινε μόνο εναντίον ουσιαστικά άμαχων, αθώων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν απλώς στις κοινότητές τους και δεν ζητούσαν τίποτα από τον εχθρό, δεν διεκδικούσαν απολύτως τίποτα. Άρα στην πραγματικότητα ήταν μια πράξη βαρβαρότητας, όχι μόνο αυθαίρετη όπως νομίζαμε στην αρχή, όχι μόνο μη ελεγχόμενη, αλλά στην πραγματικότητα προγραμματισμένη, έτσι ώστε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να στιγματίσουν όλη την περιοχή για να μπορούν να τρομοκρατήσουν κυριολεκτικά τον πληθυσμό που μένει εκεί πέρα. Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία και ουσιαστικά αυτή η έρευνα αναδεικνύει το μέγεθος της βαρβαρότητας.